Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από τις 9 το βράδυ γνωρίζουμε επιτέλους τι πρόκειται να πληρώσουμε από σήμερα για να καλυφθεί το τεράστιο έλλειμμα που απειλεί τον προϋπολογισμό του Δημοσίου. Οι τρεις οικονομικοί υπουργοί, ύστερα από οικειοφορία 15 ημερών, ανακοίνωσαν επιτέλους τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό, το τηλέφωνο, τα εισιτήρια και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται στη φορολογία της βενζίνης, των τσιγάρων, των ποτών και των αυτοκινήτων. Όπως ανακοίνωσαν στη χθεσινοβραδινή συνέντευξή τους οι τρεις υπουργοί, με εξαίρεση τις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, όλες οι αυξήσεις ισχύουν από σήμερα Πέμπτη. Η κυβέρνηση, η οποία διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλες αυξήσεις και φορολογίες σε ολόκληρο το 1990, προσδοκά να συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 158 δισεκατομμύρια δραχμές από τις χθεσινοβραδινές αυξήσεις. Ας δούμε όμως πού και πόσο αυξάνουν οι τιμές. ΔΕΗ κατά 13%, ΟΤΕ κατά 12%, Σιδηρόδρομοι κατά 18%, Ολυμπιακοί 18%, Νερό 18%, Εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών κατά 33%, δηλαδή το εισιτήριο γίνεται 40 δραχμές, Ταχυδρομεία κατά 18%. Βενζίνη, η σούπερ από 77 δραχμές ακριβένει σε 90 δραχμές το λίτρο, και η απλή από 72 δραχμές στις 85 δραχμές το λίτρο. Τσιγάρα ακριβένουν κατά 20%. Τα ποτά κατά 20% εκτός από την πύρα. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυξάνονται κατά 25%. Ειδική εισφορά 5% επιβάλλεται επί του φόρου που κατεβλήθη για τα εισοδήματα του 1988, αν ο φόρος ξεπερνά τις 170.000 δραχμές. Υπολογίζεται ότι θα φορολογηθούν τα εισοδήματα άνω των 4 εκατομμυρίων για τετραμελή οικογένεια. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα επιβληθεί έκτακτη φορολογία 5% σε όσες φυσικά είχαν κέρδη καθαρά μέχρι 5 εκατομμύρια δραχμές και 7% σε όσες επιχειρήσεις είχαν κέρδη πάνω από 5 εκατομμύρια δραχμές. Ο φόρος θα υπολογιστεί επί των καθαρών κερδών. Τις ανατιμήσεις και την έκτακτη φορολογία ανακοίνωσαν και οι τρεις υπουργοί προς τους δημοσιογράφους, αφού εξήγησαν αναλυτικά τα ελλείμματα και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Γεννηματάς, επομίστηκε να εξηγήσει γιατί επιβάλλονται οι ανατιμήσεις στις παρεχόμενες από τους δημόσιους οργανισμούς υπηρεσίες. Ειδικότερα, ο κ. Γεννηματάς για τις ανατιμήσεις στις 10 είπε: Η μέσο σταθμική αύξηση κατά 10 είναι η εξής. ΔΕΗ 13%, ΟΤΕ 12%, ΟΣΕ 18%, Ολυμπιακή Αεροπορία, ΕΙΔΑΠ, ΕΛΤΑ και ΛΥΠΕΣ επίσης 18%. Οι ΛΥΠΕΣ είναι ο ΙΦ, ο ΑΦ, ο ΟΛΠ και ο ΟΛΠ. Στον ΟΑΣ είναι δραχμική καταρχήν η αύξηση, γνωστό για λόγους, για λόγους καθαρά τεχνικούς, είναι 10 δραχμές, όμως η ενεργοποίηση του δεκάδραχμου αυτού δεν θα γίνει πριν από την εξειδίκευση που θα κάνει ο ίδιος ο ΟΑΣ με τις επιμέρους υπηρεσίες και με τους εποπτεύοντες υπουργούς, γιατί υπάρχουν δυνατότητες μέσα από τις κάρτες ή μέσα από τις πιθανόν ζώνες ή κάτι άλλο, να έχουν μια λύση που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επίπτωση του δεκάδραχμου που έχουμε αποφασίσει σαν μέσο σταθμική. Η συνολικά ετήσια έσοδα που θα πάρουμε αυτή την υπόθεση, θα πάρουμε αφιστικά η ΔΕΚΟ, είναι 87,5 δισεκατομμύρια και η επίπτωση στο δίκτυο τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση, σε μέσα επίπεδα, θα είναι κατώτερη της μονάδας. Είναι ακριβώς 0,964. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι εμείς οι τρεις εδώ, επομένως και η κυβέρνηση, αλλά και οι δυνάμεις που εκφράζουμε, μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι δεν θα γίνουν άλλες αυξήσεις των τιμών των ΔΕΚ μέσα στο 1990. Ακολούθως, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Σουφλιάς, ανέλαβε το ρόλο να εξηγήσει γιατί είναι επιβεβλημένες οι έκτακτες εισφορές και οι φορολογίες σε διάφορα αγαθά. Συγκεκριμένα είπε για τα τσιγάρα, τη βενζίνη και τα ποτά. Πρώτη φορά θα γίνει
Πρέπει, είπαμε, να συγκεντρώσουμε 100 δισεκατομμύρια δραχμές. Για αυτό το λόγο, πρώτον, θα γίνει αναπροσαρμογή της τιμής της βενζίνης. Σούπερ από 77 θα πάει 90 δραχμές, η απλή θα πάει στις 85 δραχμές και η αμόλυβδη θα πάει... Τι είπατε? Μπορείτε να μας λέτε από πόσο? Από 72-85. Θα πάει η απλή και η αμόλυβδη θα πάει από 77-85. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ποσοστία μικρότερη αύξηση στην αμόλυβδη, ακριβώς γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο για την χρήση κινητήρων ή αυτοκινήτων της σύγχρονης τεχνολογίας. Από αυτά υπολογίζουμε ότι θα πιάσουμε περίπου 32 με 35 δισεκατομμύρια δραχμές. Η βενζίνη έχει να αυξηθεί από το 1986. Τσιγάρα θα αυξηθούν κατά 20% και υπολογίζεται ότι τα έσοδα θα είναι του δημοσίου περίπου τα 30 δισεκατομμύρια δραχμές. Ποτά αύξησης κατά 20% και υπολογίζεται περίπου ότι τα έσοδα θα είναι της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων δραχμών. Λίγες ώρες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα, από την Τράπεζα της Ελλάδος είχαν ανακοινωθεί προσωρινά στοιχεία για τους πρώτους 10 μήνες του 1989, σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της χώρας άγγιξε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ήταν 4 φορές περισσότερο από ότι το περσινό δεκάμηνο. Η διόγκωση, λέει η Τράπεζα, οφείλεται στη μείωση του τουριστικού συναλλάγματος και κυρίως στις αθρώες εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών που αυξήθηκαν τον Οκτώβριο από την αναμονή υποτιμήσεως της δραχμής. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων εκδηλώθηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις. Ήδη ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ανδρέας Κυριαζής, τα χαρακτήρισε ως ημίμετρα γιατί, όπως επεσήμανε, αντιμετωπίζουν μόνο βραχυπρόθεσμα εισπρακτικά προβλήματα, χωρίς να δίνουν λύσεις στα ελλείμματα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξαγγελία ρεαλιστικών ρυθμίσεων, κατέληξε ο κ. Κυριαζής, θα μεγιστοποιήσει το σημερινό πρόβλημα. Από την πλευρά της, η ΓΕΣΕ, αν και αναφέρει ότι τα μέτρα διακρίνονται από κάποια αυτοσυγκράτηση, εν τούτης επισημαίνει ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο εισόδημα των εργαζομένων. Η Συνομοσπονδία καλεί σήμερα το απόγευμα στις 6 τους εργαζομένους σε συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως και πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για να διεκδικήσουν μέτρα που να προστατεύουν το εισόδημά τους. Μια ώρα πριν ανακοινωθούν οι ανατιμήσεις και οι νέοι φόροι, οι αρχηγοί των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, οι κύριοι Μητσοτάκης, Παπανδρέου και Φλωράκης, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό κύριο Ξενοφόντα Ζολώτα στο πολιτικό γραφείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega Channel, εκτός των οικονομικών μέτρων, οι τέσσερις αντάλλαξαν απόψεις για το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργών και τη δημιουργία θέσεως Υπουργού Αναπληρωτή Προεδρίας, αρμοδίου για θέματα ενημερώσεως και ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Η συνομιλία των κυρίων Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Φλωράκη και Ζολώτα διήρκησε μια μισή ώρα. Έξω από την πόρτα του πολιτικού γραφείου ήταν ο πολιτικός συντάκτης του Mega Channel, κύριος Γιάννης Παπουτσάνης. Ήταν η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών με τον κύριο Ζολώτα. Μέσα σε αντίξωες συνθήκες δήλωσαν μετά την πρώτη συνάντησή του. Θα καθιερωθεί, καθιερώθηκε να γίνεται κάθε εβδομάδα. Θα συναντηθούμε και την άλλη Τετάρτη στις 12 και την τακτική ημέρα και όλα θα είναι κάθε Τετάρτη στις 12. Θα συναντώμαστε για να παρακολουθούμε την πορεία του έργου της κυβέρνησης, την οποία τα τρία κόμματά μας από κοινού στηρίζουν. Στην συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί ερωτήθηκαν για τα θέματα που τους απασχόλησαν. Να πω κι εγώ με δύο λόγια ότι το επίκεντρο και ενδιαφέρον, το επίκεντρο και ενδιαφέρον όλων μας είναι η στήριξη της οικουμενικής κυβέρνησης και η ταχεία και αποτελεσματική απόδοση έργου. Σε αυτό είμαστε όλοι αμετακίνητοι. Υστηρίζουμε την κυβέρνηση Ζολώτα, η οποία έχει να εκτελέσει σημαντικό έργο πριν τελειώσει η εξυπηρετία. Στην συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί ερωτήθηκαν για τα θέματα που τους απασχόλησαν. Όλη η πορεία του κυβερνητικού έργου και φυσικά και τα μέτρα τα οποία αναγγέλθησαν απόψε. Και δώσαμε την τελική μας έγκριση στα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται παράλληλα την ώρα που εμείς συνεδριάζουμε. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα. Μη ρωτάτε. Η ακαταλληλότητα του χώρου δεν επέτρεψε περισσότερες ερωτήσεις. Οι δημοσιογράφοι απομόνωσαν τον κύριο Φλωράκη στην έξοδο του Πρωθυπουργικού Γραφείου για να τον ρωτήσουν σχετικά με την οικονομική πολιτική. Και ο πρόεδρος του συνασπισμού δήλωσε.
Πιστεύουμε ότι όλα τα έσοδα από την φορολογία η οποία επιβάλλεται θα πάνε στο Δημόσιο Ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς. Κύριε Πρόεδρε, δεν μιλήσατε για νομάτια, για αλλαγές στη διοίκηση και τα... Α, για πολλά θέματα μιλήσαμε. Γιατί αποφασίσατε τίποτα γι' αυτό, πήρατε καμία απόφαση? Συνοηθήκαμε καλά. Ο Πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας αναχωρεί σήμερα το πρωί στις 9 για το Στρασβούργο, όπου θα πάρει μέρος στη σύσκεψη κορυφής της ΕΟΚ. Τον κύριο Ζολώτα συνοδεύουν ο Υπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κύριοι Αντώνη Σαμαράς και Γιάννης Ποτάκης. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό επισκέφθηκε χθες ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Μάιερς, και τον ενημέρωσε για τις θέσεις της κυβερνήσεώς του πάνω σε ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μια ολόκληρη κασετίνα διακοσμημένη με 65 πολύτιμους λίθους ανυπολόγιστης αξίας, που δόρισε τον 10ο αιώνα στο Άγιο Όρος ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς, έκλεψαν ιερόσιλοι. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αξία της είναι ίδια με αυτή του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Το ιερό κοιμήλιο φυλασσόταν στη Μονή Μεγής της Λαύρας, που έκτισε επίσης στο 10ο αιώνα ο Άγιος Αθανάσιος. Η κλοπή διαπιστώθηκε τα ξημερώματα σήμερα από μοναχούς. Οι ιερόσιλοι παραβίασαν το σκευοφυλάκιο του Καθολικού Ναού της Μονής Μεγής της Λαύρας, από το οποίο έκλεψαν επίσης και ένα χαρτοφύλακα με 150.000 δραχμές και επιταγές 1.000 δολαρίων. Έκοψαν τα καλώδια του τηλεφώνου και διέφυγαν με το ταχύπλοο σκάφος της Μονής, που ήταν δεμένο στον αρσανά λιμανάκι του μοναστηριού. Η κασετίνα είχε επένδυση χρυσού και περιείχε ένα σταυρό από τίμιο ξύλο. Μετά την ανακάλυψη της κλοπής, ειδοποιήθηκαν οι αρχές και το ταχύπλοο της Μονής βρέθηκε 4 ώρες αργότερα δεμένο στο λιμάνι της Ουρανούπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σκευοφυλάκιο μαζί με την κασετίνα φυλασσόταν και ο σάκος του Νικηφόρου Φωκά, στολισμένος με πολύτιμα πετράδια. Πέθανε χθες από καρδιακή προσβολή ο δημοσιογράφος Παύλος Ζάνας, εγγονός της Πινελόπης Δέλτα. Ο Ζάνας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δοκιμιογράφους και κριτικούς της μεταπολεμικής περίοδου. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 4 το απόγευμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ανατολικογερμανικού κράτους, την προεδρική εξουσία ανέλαβε ένας μη κομμουνιστής. Μετά την παραίτησή του Έγκον Κρέντς από την προεδρία της χώρας, προσωρινός πρόεδρος ανέλαβε σήμερα ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Μάνφρεντ Γκέρχαρντ. Οι νέες δραματικές εξελίξεις, κάτω από την πίεση χιλιάδων Ανατολικογερμανών που δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις τους, οδήγησαν στην επίσπευση του συνεδρίου του Ανατολικογερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Το συνέδριο θα αρχίσει εκτάκτως στις εργασίες του την Παρασκευή. Λίγο μετά την ανακοίνωση της παραιτήσεως του Έγκον Κρέντς, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας ανακοίνωσε ότι οι πολίτες έκαναν επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας και απίθυνε έκκληση στον πληθυσμό για ηρεμία. Επίσημη επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί από σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο κύριος Μιτεράν έφτασε στο Κίεβο το μεσημέρι. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, στο θέμα της επανένωσης των δύο Γερμανιών και τη μείωση των εξοπλισμών. Η γαλλοσοβιετική συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή πραγματοποιείται δύο μέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής στη Μάλτα και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της ΕΟΚ, που θα γίνει την Παρασκευή στο Στρασβούργο. 40 νεκροί και 1.000 τραυματίες σήμερα το πρωί στην Ποκοτά από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού με 450 κιλά δυναμίτη. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας της Κολομβιανής πρωτεύουσας. Από την πρωτοφανούς ισχύους έκρηξη που αποδόθηκε στη δραστηριότητα των ονών της κοκαίνης, καταστράφηκαν 20 αυτοκίνητα, κατέρευσαν τείχη κτηρίων και δημιουργήθηκε ρήγμα πλάτους 14 μέτρων και βάθους 1 μέτρου στο δρόμο. Οι νονοί της κοκαίνης εδώ και πολύ καιρό καλλιεργούν κλίμα τρόμου στη λατινοαμερικανική αυτή χώρα με αλλεπάλληλες βομβιστικές ενέργειες και εκτελέσεις αξιωματούχων. Χάος επικρατεί στην Ποκοτά από την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη και τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά από τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λιακάδα θα έχουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καλός καιρός όμως βοήθησε το νέφος να πνίξει για δεύτερη μέρα την Αθήνα. Ο καπνός, το διοξίδιο του θείου και το μονοξίδιο του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια επιφυλακής. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα τελευταία γεγονότα του 24ωρου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.